και θα προχωρήσουμε στο απαραίτητο διάλειμμα για ένα ελαφρύ γεύμα και συνεχίζουμε μετά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται ή έχουν ορυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας και πάλι. Καταρχήν συγγνώμη για την προηγούμενη διακοπή. Ήταν φαίνεται το λάπτοπ που δεν μπορούσαμε να το χειριστούμε. Το pointer δεν μας τον παρέχει ο κύριος Σταύρος. Σας ζητώ πάλι συγγνώμη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή καταρχήν. Όσον αφορά, θα ξεφύγω από τα λιγνητικά και τα κάρβουνα και θα ήθελα να σας μιλήσω για τα υπόλοιπα ορυκτά και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί στην περιφερειακή ανότητα πρωινάς. Τα οποία και αυτά αποτελούν έτσι μικρές κοιτίδες ανάπτυξης και χορήγηση θέσεων εργασίας και γενικά έσοδα στις τοπικές κοινωνίες. Το χάρτη αυτό δεν το κοιτάτε. Αν σας δημιουργούνται απορίες σε αυτό που έχω να πω, είναι ότι όποιος ψάχνει μετάλλευμα ή κάτι στην Βόρεια Ελλάδα, δεν πέφτει καρφίτσα. Είναι όλα πιασμένα. Θα εξηγήσω μετά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ο κλάδος των Αδρανών Ινικών στον Ομοπρόεδρο. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μεγάλα έργα που γίνονται, στις ανάγκες αποθείωσης του ΑΕΣ, όπου και θα δείτε στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται τα λατομεία Αδρανών του νομού. Αυτή είναι η λατομική περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, καλύπτει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες της περιοχής του Μηντέου. Αυτή είναι της Βέβης, εδώ είναι το αμοχωρίο για τις ανάγκες κάλυψης του φράγματος τριανταφυλιάς της Προύσας και εδώ δύο άδειες αδρανών ειδικών, για, το ένα είναι της Τέρνα, για το κάθετο άξονα της Εγνατίας και το άλλο για το φράγμα του Παρουρίου. Αν συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία της Μακεδονίας Θράκης, θα δείτε ότι ενώ στη Φλόρινα έχουμε το 7% των αδειών και το 13% του προσωπικού σε σχέση με την υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη, τα ημερομίσθια που έχουν πραγματοποιηθεί και το σύνολο παραγωγής κοντεύει το 17,5% και το 21%. Προκύπτει το νομός Φλόρινας, τουλάχιστον στα Αδρανή σε παραγωγή Αδρανών, είναι από τους πρώτους. Συναγωνίζεται άμεσα στα Αδρανών Θεσσαλονίκης. Κυριότερο πράγμα που αφορά την υπηρεσία μας είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους. Προσέξτε λίγο τα μεγέθη. Περίπου 220 ατυχήματα είχαμε σε όλη τη Μακεδονία Θράκη σε τέτοια λατομεία μεταλλεία. Μιλάω για ατυχήματα πάσης φύσεως. Από απλούς τραυματισμούς μέχρι θανατηφόρα και ακροτηριασμούς. Στη Φλόρινα 0, στην υπόλοιπη στους 17 νομούς 220. Δηλαδή, ενώ έχουμε παρατηρήσει μια απότομη έξαρση της λατομικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας, στη Φλόρινα 0. Στατιστικώς αυτό εξηγείται μόνο με έναν τρόπο. Ή οι εταιρείες εφαρμόζουν καλή πολιτική, αλλά κυρίως υπάρχει και συνείδηση από τον κόσμο. Πραγματικά αυτό, κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το οποίο ελαφρύνει πάρα πολύ και το δικό μας έργο. Μάρμαρα. Υπήρχαν άδειες εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, στην περικοπή κυρίως, αλλά για διαφόρους και άλλες αιτήσεις και δηλώσεις. Αλλά για διαφόρους λόγους, δεν ξέρω, ακούγομαι. Αλλά για διαφόρους λόγους, κυρίως οικονομικούς, δεν προχώρησαν. Πιστεύω ότι και οι τοπικές υπηρεσίες και εμείς σε συνδρομή με αυτό να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το ενδιαφέρον των επενδυτών που θα θέλαν να βρουν μάρμαρο. Δεν είναι ακριβώς μάρμαρο, είναι γρανίτης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εμπορεύσιμος, είναι εκμεταλλεύσιμος, θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Αντίστοιχα είναι και τα βιομηχανικά ορυκτά. Μικρές εκμεταλλεύσεις που επιφέρουν κάποια ανάπτυξη αρκετά σημαντική για μένα. Οι δημοτικές άδειες που είναι στο όνομα του Δήμου στη Μελίτη. Επίσης είναι για άλλο ενδιαφέρον στο σκοπό στον Άγιο Βαρθολομαίο, αλλά και για διαφόρους λόγους, λόγω αποστάσεων, οικισμούς, περιβαλλοντικούς, το ενδιαφέρον αποσύρθηκε. Πιστεύω ότι θα πρέπει και αυτό να είναι ένας άξονας, μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή και όχι μόνο με το λιγνίτι. Ξεφεύγω λίγο δηλαδή από όσα ακουστήκαν μέχρι τώρα, αλλά τι να κάνω. Μια μικρή παρένθεση για το τι γίνεται όσον αφορά τις άδειες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς άδεια σήμερα δεν κάνει τίποτα. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια διάκριση στα μεταλλευτικά και στα λατομικά ορυκτά. Θα δούμε παρακάτω τι είναι. Τα μεταλλευτικά ορυκτά
με το νομοθετικό διάταγμα του 1973 είναι ουσιαστικά όλα τα μέταλλα, όπως το καταλαβαίνετε, οξύδια του μετάλλου, ραδιενεργά στοιχεία, πολύτιμη λίθη και κυρίως οι ορυκτές καύσιμες ύλες, υδρογονάνθρακες, πετρέλαια δηλαδή, γηγενή αέρια, ακόμα δηλαδή και το διοξίδιο του άνθρακα, τα γεωθερμικά πεδία, όλα αυτά θεωρούνται μεταλλευτικά ορυκτά. Τα ατομικά είναι όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε πιο πριν, δηλαδή μάρμαρα, δηλαδή σχηματικές πλάκες και οτιδήποτε δεν είναι μετάλλευμα. Ποια είναι η βασική διαφορά αυτών των δύο? Αυτό κυρίως αφορά τις υπηρεσίες αλλά και τους ενδιαφερομένους για να καθοδηγηθούν στη σωστή αδειοδότηση. Στα ατομικά ορυκτά είναι ο ιδιοκτήτης της γης. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της γης, της εδαφικής έκτασης, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είτε αυτός είναι ο Δήμος, είτε είναι το δημόσιο, είτε είναι οποιοδήποτε ιδιώτης. Τα μεταλλευτικά ορυκτά καταρχήν είναι στο δημόσιο. Έτσι, ή θα έχει ή σε αυτόν που θα έχουν παραγωγηθεί με προεδρικό διάταγμα. Αυτού του είδους παραχώρηση σημαίνει και δικαιώματα ιδιοκτησίας στο κοίτασμα όμως, όχι στη γη. Από αυτό το πράγμα, αυτού του είδους παραχώρηση εξαιρούνται τα στερεά καύσιμα που μας ενδιαφέρουν άμεσα, τα ραδιενεργά υλικά, τα γεωθερμικά πεδία, τα υγιεινή αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή, ό,τι βγαίνει, ό,τι αέριο βγαίνει από τη γη. Τι δηλαδή, πώς μπορεί να δουλέψει ένα δημόσιο λιμιτορχείο, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Εχλάδα, η Βέβη, η Βεγόρα παλιά για όσους τη θυμούνται, και διάφορα άλλα δημόσια μεταλλεία. Ή θα το δουλέψει το ίδιο το δημόσιο με αυτεπιστασία ή με μίσθωση. Η οποία μίσθωση, όπως προαναφέρθηκε πριν από τον κύριο Παυλίδη, διότι θα γίνει μια μίσθωση η οποία θα εγκριθεί και από τη Βουλή με νόμο, θα εγκριθεί, θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει πάρα πολλές διαδικασίες. Και ουσιαστικά για να σας να καταλάβετε, δεν είναι μίσθωση της γης, είναι μίσθωση του κοιτάσματος που υπάρχει κάτω από τη γη αυτή. Για να μπορεί να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα δηλαδή και τις εργασίες, θα πρέπει να ασκούν αυτές οι προϋποθέσεις. Ή η μίσθωση ή η μεταλλιοκτησία. Εγκεκριμένες μελέτες, ενώ τεχνική, περιβαλλοντική ή ό,τι άλλο απαιτείται, και τα δικαιώματα της εδαφικής έκτασης. Δηλαδή να πάρει πλέον και την ιδιοκτησία του εδάφους. Αυτό πώς γίνεται? Είναι οι τρεις απλές περιπτώσεις. Ή θα γίνει εκμίσθωση με τον ιδιοκτήτη του εδάφους, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι δεν γίνει εκμετάλλευση, δεν είναι μίσθωση γενικός και ολίσθος για μια καλλιέργεια. Ή αγοραπολισία, ή στο τέλος η απαλωτρίωση, που φαντάζομαι είναι και το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ενημερωτικά, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, ο κύριος έχουν υποβληθεί τα αιτήματα για απαλωτρίωση, ήδη τρέχουν και είμαστε και σε επικοινωνία με το Δήμο και με την τοπική κοινότητα όσον αφορά την εξέταση ενστάσεων και διορθώσεων των κλιματολογικών πινάκων. Στη Φλόρινα τώρα. Στη Φλόρινα είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα πράγματα. Θα πάμε λίγο σε αυτό το χάρτη. Θα φανεί πιο καλά. Οι κόκκινες γραμμές, το περίγραμμα άλλο, είναι ο χώρος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και μετάλλευσης στη ΔΕΗ με νόμο. Είναι νόμος όπου τα δικαιώματα αυτά προήλθαν από την παλιά Λιπτόν. Τους έχει δοθεί το δικαίωμα πληστικής έρευνας και εκμετάλλευσης των ιδιωτών εκτός των ήδη μισθωμένων και λειτουργούντων δημοσίων μεταλλείων, δηλαδή Αχλάδα, Βέβη και Βεγόρα. Αυτή η λεκάνη είναι, ουσιαστικά ξεκινάει από την Ολυμπιάδα της Πτολεμαϊδας. Αυτό είναι το λεγόμενο δημόσιο λιγνητορχείο Πάνιτσας, όπως αναφέρεται σε παλιά ΦΕΚ του 30 και του 40, και το δημόσιο λιγνητορχείο Ρόστας. Είναι μια έκταση γύρω στις 350-400.000 στρέμματα. Από αυτό αφαιρείται τα 19.500 στρέμματα της Αχλάδας, τα 40.000 στρέμματα της Βέβης. Για να καταλάβετε περίπου, ένα όριο της Βέβης είναι η σιδηροδρομική γραμμή. Και το παλιό της Βεγόρας. Αυτά δηλαδή εξαιρούνται από αυτά που έχει η ΔΕΗ, δηλαδή από τα δικαιώματα που έχει η ΔΕΗ. Γι' αυτό άλλωστε και η ΔΕΗ μπόρεσε και δούλεψε πριν από 10 χρόνια περίπου στην βόρειο της Αχλάδας και έχει εκτελέσει όλες τις έρευνες στην υπόλοιπη λεκάνη. Το πεδίο της Βέβης της ΔΕΗ που λέμε είναι, αν έχετε καταλάβει, σε αυτό το χώρο. Έτσι, είναι δηλαδή δυτικά, ανατολικά της γραμμής του τρένου.
Εδώ μου κάνει ερώτηση γιατί βλέπω. Δεν μας αφήνει όσο ήσαι. Ε? Δεν μας αφήνει όσο ήσαι. Μετά, μετά. Προχωράμε. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει όμως εκτός από τα ενεργειακά, υπάρχουν και τα υπόλοιπα μεταλλευτικά ορυκτά. Τα υπόλοιπα μεταλλευτικά ορυκτά είναι όπως είπαμε σίδηρο, νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο, οτιδήποτε άλλο δηλαδή. Αυτά είναι με δικαιώματα παραχώρησης. Στη Φλόρινα υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον τις τέταρες μέρες δεκαετίας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση γι' αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ενεργή οριστική παραχώρηση μεταλλίου. Να τη δούμε λίγο, είναι αυτή εδώ, στο μεσόκαμπο. Είναι μεν μεταλλείο, αλλά αυτό που παράγει είναι διοξείδιο του άνθρακα με μία και μόνο γεώτρηση. Είναι γνωστή εταιρεία στον χώρο των γεγονών αερίων που παράγει βιομηχανικά αέρια και ιατρικά αέρια. Γενικότερα, από το 1960 και μετά, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 50 αιτήσεις, τουλάχιστον αυτές που έχω βρει εγώ στο αρχείο της υπηρεσίας και από άλλες υπηρεσίες, για άδεια μεταλλευτικών ερευνών. Αυτό τι σημαίνει, ότι δηλώνει κάποιος μία έκταση από 1.000 μέχρι 10.000 στρέμματα, στην οποία θα εκτελέσει κάποια έρευνα, συμπεριλαμβάνονται οικισμοί, δεν είναι αποκλειστικό, ότι δεν είναι δεσμευτικό ότι δεν θα εκτελεστούν εργασίες εκεί, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν χορηγηθεί και άδειες μεταλλευτικών ερευνών, οι οποίες φαίνονται σε αυτό το πίνακα, στο σχέδιο. Αν προσέξετε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες έχουν έρθει και κυκλώσανε το χώρο που είχε η ΔΕΗ. Προφανώς ο χώρος ήταν δεσμευμένος από τη ΔΕΗ και οι υπόλοιποι ήρθαν και δηλώσανε. Εδώ είναι αυτές κάποιες δηλώσεις στο πράσινο, στο τρίγωνο σε εκείνες τις περιοχές και εδώ, όπως βλέπετε, πιάσαν όλη την περιοχή στο μεταξύ Φροντερού και Πεσαράδων. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ λογικό και πολύ ευλογό να έχουμε κάποια στιγμή δραστηριότητα μεταλλευτική εκεί. Όχι ενεργειακή για κάρβονα ή για άλλου είδους μέταλλα. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι τρεις από αυτές, τη δεκαετία του 70, είχαν ολοκληρωθεί έρευνα και είχαν προχωρήσει για φάκελο οριστικής παραχώρησης. Δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε. Πιθανότατα για λόγους περιβαλλοντικούς, λόγους έλλειψης ενδιαφέροντος ή δεν βρήκαν κατάλληλο κοίτασμα. Αν προσέξετε, εδώ είναι η Λάρκο βοξίτη, βοξίτη και λατερίτη είναι κυρίως. Είναι λευκός βοξίτης, ο οποίος έχει χρήση όχι για παραγωγή αλουμινίου, έχει για παραγωγή περιμάχων. Ίσως γι' αυτό κρυθήκε σύμφωνος. Και λατερίτη, διάφορα άλλα σιδερονικελιούχα μεταλλεύματα. Αν προσέξετε, εδώ είναι η Λάρκο, στην Καστοριά, στην Καστοροπηγή, είναι ακριβώς στα όρια. Αυτή η ίδια μεταλλογενετική ζώνη συνεχίζει και προς τα πάνω. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, εκεί είναι εξαιρετικά απαγορευτικό και δυσμενές και κάτω ψέματα να αρχίσει εκεί μια τέτοια δραστηριότητα. Αλλά είναι μια κατάσταση που υπάρχει. Και προς άρση κάποιων αμφιβολιών και απορριών που φαντάζομαι σας έχουν δημιουργηθεί, είναι ότι όλες αυτές οι αιτήσεις πλέον είναι άκυρες. Ενώ παλιά μπορούσε κάποιος με μεμονωμένος ιδιώτης να υποβάλει μια αίτηση και ένα τοπογραφικό και να δεσμεύσει 10.000 στρέμματα, τώρα με τη θέσπιση παραβόλου 3.000 ευρώ ήταν τελείως αποτρεπτικό. Και όσοι δεν το υπέβαλαν, οι αιτήσεις τους είναι αυτοδίκα άκυρες. Ήδη η νομαρχιακή, η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας έχει προχωρήσει τις διαδικασίες και όλοι αυτοί οι χώροι που βλέπετε, εκτός από τους δύο μπλε, έχουν αποδεσμευτεί. Οπότε μπορούμε να λέμε ότι είναι άκυρες. Θα πρέπει να έρθει εκ νέου αίτημα με παράβολο 3.000 ευρώ για να γίνει οποιαδήποτε δραστηριοποίηση. Γενικά βλέπετε ότι ο νομός Φλόρινας έχει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πολύ σοβαρές δεσμεύσεις. Είναι θέμα των τοπικών υπηρεσιών, της περιφέρειας, των Δήμων, κάπου να. Όχι να πάρθουν αποφάσεις, αλλά να ξεκαθαρίσει το θέμα του τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ σαν Υπουργείο, σαν Επιθεώρηση Μεταλλείων κιόλας. Πρώτο μας μέλημα είναι η διασφάλιση της υγείας και των εργασιών και των εργαζομένων. Και όπως σας είπα και πιο πριν, τα μηδέν ατυχήματα σε μια τέτοιου είδους δραστηριότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δείχνει ότι υπάρχουν και οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες εφαρμόζουν μια καλή πολιτική γύρω σε αυτά. Για τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά θέματα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όπου για περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ήμουν πολύ σύντομος, αλλά συγχωρέστε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάτκο για τα πολύ ενδιαφέροντα.